Με τη Θεσσαλονίκη τα χωριά αυτά είχαν μεγάλη σχέση. Ερχόταν, είχαν μαγαζιά οι δικοί μας εδώ, είχαν χασαπιά, είχαν εργαστήρια που κάμναν ξυλογλύπτες, ήταν που δούλευαν το χαλκό. Πολλά επαγγέλματα που δούλευαν όλοι από τα γύρω τα χωριά εδώ στην πόλη. Και η γιαγιά η Φωτεινή, η περιβόητη στην Μπάλτζα στο Μελισσοχώρι, η οποία ήταν ρεμπετλούτν έλεγαν και δεν φτάνονταν στο χώρο και στο τραγούδι και από ομορφιά πάλι δεν φτάνονταν και είχε και μια αρχοντιά. Ο άντρας της είχε χασαπιό στα σκεπαστά στο Κερσί, στο Σαλονίκη. Και όταν αργούσε να έρθει στο χωριό, στεναχωριούνταν και πήγαινε κάτω στην πλατεία που ξεκινούσαν οι αγωγιάτες, οι κερατζίδες κάθε μέρα για το κάστρο το Σαλονικιό και της έλεγε να έρθει η Μπαρμπαφώτης να οργώσει το χωράφι στη Λιβάδα. Και έλεγαν οι κερατζίδες, τέτοια Φωτεινή, με τέτοιο χιόνι, δεν το χειμώνας καιρός, δεν τα οργώνουν τα χωράφια. Πείτε τον εσείς και ξέρκινο στη δουλειά. Τσκόμαστε είναι το χωράφι, τι γερεύουμε το κάμνομι. Και όταν τον ήλυγαν, έρχονταν εδώ οι κερδίσεις, τον ήλυγαν Μπαρμπαφώτη, θέλει η Θεία Φωτεινή να πας να οργώσει το χωράφι στη Λιβάδα. Ως το βράδυ Μπαρμπαφώτης με ψωνίσματα πήγαινε στο χωριό και αυτήν είχε έτοιμο το τραπέζι με τον κόκορα και σαραγλία στο φούρνο ροδοκοκκινισμένο και μια κανάτα κρασί και ύπναν και τρώγαν και λέγαν και τραγούδι του «Κατέβα λέγκο μου και άνοιξε την πόρτα στην καρένια, έχω δυο λόγια να σου πω γλυκά και ζαχαρένια». Να σε φιλήσω στο λαιμό, στα μάτια και στα φρύδια και ανάμεσα στα δύο σβησιά τα μουσχομυρισμένα. Ένα ωραίο τραγούδι και κάθονταν δίπλα στο τζάκι, έσβηναν και τη λάμπα και οργώνονταν το χωράφι στη Λιβάδα. Και όλα καλά. Κατέβα λέγκου με κι άνοιξη κι αϊμάν, αϊμάν λέγκου να μάν. Την πόρτα στην καρένια να έχω δυο λόγια να σου πω. Να έχω δυο λόγια αχ να σου πω κι αϊμάν, αϊμάν λέγκουμ να μάν. Γλυκά κι ζαχαρένια να σε φιλήσω στο λαιμό. Να σε φιλήσω στο λαιμό κι αϊμάν, αϊμάν λέγκουμ να μάν. Στα μάτια και στα φρύδια κι ανάμεσα στα δυο σβησιά. Κι ανάμεσα στα δυο σβησιά κι αϊμάν, αϊμάν λέγκουμ να μάν. Τα μουσχομύρι σμένα ξενύμσα θέλεις φίλημα. Θα σου πω και άλλα λόγια, θα σας πω τη συνέχεια του Μασάλη. Έχει μια πολύ ωραία συνέχεια. Μια τυρινή που η δόλια η Φωτεινή του μπαρίγγειλε να έρθει να οργώσει το χωράφι στραγκαδιανή στράτα και ας είχε ένα μπόι χιόνι και να φέρει και σαλονικιά ψωνίσματα, αυτός φαίνεται δεν είχε, θα είχε πολλή δουλειά, δε φάνηκε άργεση να έρθει, δε είχαν καιρό Φωτεινή τον γράφει γράμμα και γραφή. Αντίχριστη τον γράφει πάνω σε ένα χαρτί με το κουντήλι. Να φέρεις δυο οκάδες σαπούνι, μια οκασταφίδης, 100 δράμια μουσκοκάρδου, 7 πύχεις λάστιχου της Βρακουζούνης, 12 πύχεις γαϊτάνι μεταξένιου και 50 δράμια μυρωδιά λιβάντα. Να μην αστοχείς κανένα, γιατί όλα είναι χρειαζούμενα. Φτά έγραφε στο χαρτού και για ιστερόγραφο που να έχει μεριά από το χαρτί έγραφε. Συγγράφω γράμμα πας το γράμμα, γιατί ορμάνισε το πράγμα και αν δεν έτσι το οργώεις, θα βάλω μυροκαμαντζίδες. Φτώ ήταν.
Είσαι του διάβαση Μπαρμπαφώτης, αρπάκι Τρουβάδης και είσαι στα τσερσιά να αγοράσει αυτά που ήταν γραμμένα στο χαρτούδι και άλλα πουλά που λυμπίζονταν φτός. Χουρμάδες και ξυλοκέρατα και μέντες και μπελμπίλια και ως το βράδυ να το στο χωριό. Εμ του χωράφτου παραφίκη και ορμάνιαση, απουλιάνα ίσιουμα γέντη, η καλνή η ζυυγαράτ, οι αγρότες, τα χωράφια τα οργώνουν και τα σπέρνουν όλο του χρόνου. Και άμα έχουν δλες πουλές και δεν αδειάζουν, ας παίρνουν μυροκαμαντζίδες και αφνή να φάνε γυρεύουν. Λοιπόν, που ρίχνουμε να σώτε όλοι. Αυτό δεν ήταν ωραιότητα. Μπράβο. Ναι.